και φίλοι, γεια σας. Με 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προβλήματα των ανθρώπων αυτών είναι παρόντα κάθε στιγμή. Εμείς θα αξιοποιήσουμε τη μία μέρα που τους έχει αφιερωθεί για να μιλήσουμε για το πρωταρχικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αίτημά τους για ισότιμη πρόσβαση, για ισότιμη συμμετοχή στη ζωή ουσιαστικά. Και μάλιστα με την ποιότητα που υπαγορεύει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Μαζί μας για να συζητήσουμε τα πολλά θέματα που περικλεί η λέξη πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία, η επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, γεια σας. Ο κύριος Εμμανουήλ Μπασιάς, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φάρου Τυφλών Ελλάδος. Καλημέρα και από μένα. Γεια σας, κύριε Μπασιά. Η κυρία Σταματία Αγκουριδάκη, δασκάλα νοηματικής στο Ίδρυμα Κοφών. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και από μένα. Και ο κύριος Τέλιος Κυμπουρόπουλος. Ίσως οι δύο ιδιότητες που θα αναφέρω να μην είναι γνωστές, αλλά σας γνωρίσαμε από παιδί, σας ξέρουμε, είστε ένας άνθρωπος δικός μας πια. Καλησπέρα, καμιά σας. Αριστούχος, από παλιά, σας θυμόμαστε, σημειοφόρο. Πραγματικά είστε ένας μακρινός συγγενής μας, κύριε Κυμπουρόπουλε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί έχετε προοδεύσει πάρα πολύ από τότε. Είχατε δώσει τα καλά δείγματα και τώρα είστε συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ανεξάρτητη Διαβίωση στην Ελλάδα και ειδικευόμενος ψυχίατρος. Καταπληκτικό. Αρκετά. Κυρία Γιαννάκου. Ναι, βεβαίως. Ξέρω ότι ήταν μαθητής. Ήμουν υπουργός εγώ άλλωστε όταν τέλειωσε ως αριστούχος και πραγματικά αισθάνομαι πολύ περήφανη. Όλοι μας. Είστε καλά. Δεν θα πω τα κλασικά, μας δίνετε κουράγιο, μας βάζετε σε μια ευγενή άμυλα. Δεν χρειάζονται. Τα σκεφτόμαστε όμως, ξέρετε. Κυρία Γιαννάκου, έχετε γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο σε ένα επίσης καταπληκτικό βιβλίο για τις πράσινες μετακινήσεις. Ο τίτλος του δικού σας άρθρου, της δικής σας συμβολής σε αυτό το βιβλίο είναι «Μετακινήσεις χωρίς αποκλεισμούς, η αστική προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες». Είναι του κυρίου Τσέτσι το βιβλίο, ναι. Ακριβώς. Αυτό το θέμα το οποίο πραγματευόσαστε εσείς στο κείμενο αυτό είναι κάτι που το συναντάμε κάθε μέρα εμείς, ακόμη και εμείς που δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αν και στην Αθήνα όλοι έχουμε πρόβλημα να περπατήσουμε. Και επιλέγω ένα σημείο στο οποίο συμπυκνώνεται το μήνυμα που θέλετε να περάσετε και πολύ καλά. Λέτε, θέλω να τονίσω ότι η άρση των κάθε φύσεως εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί πρωτίστως ζήτημα δημοκρατίας. Είναι προφανές. Είναι προφανές, αλλά όχι και τόσο τελικά. Κοιτάξτε, στη δημοκρατία δεν είναι μόνο η ελευθερία της έκφρασης, της σκέψης, της έκφρασης, του λόγου κτλ. Η ελευθερία του συναθρίζεστε, του μετακινήστε, η απόλαυση των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων. Για να γίνει αυτό το τελευταίο, θα πρέπει να έχουν αρθεί τα εμπόδια που υπάρχουν για ορισμένους ανθρώπους. Και δεν ισχυρίζεται κανείς βέβαια ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι στο χαρακτήρα ή είναι ίδιοι στο χαρακτήρα, στον τρόπο που λειτουργούν κτλ. Αλλά η άρση των εμποδίων αποτελεί βασικό κοινωνικό κεκτημένο των ευρωπαϊκών πολιτισμών αλλά και των δημοκρατικών κρατών, γιατί δεν είμαστε μόνο στην Ευρώπη εμείς δημοκράτες. Πολλές φορές όμως αντιλήψεις, παραδόσεις με την κακή έννοια του όρου, ο τρόπος άρθρωσης των αστικών κέντρων, που είναι απάνθρωπος, όπως το επισημαίνετε κι εσείς, είναι και είναι ειδικά εδώ, προσέξτε, ενώ ο νόμος στην Ελλάδα πάντοτε ήτανε άψογος και αυστηρότατος, δηλαδή απαιτούσε γκαράζ στις πολυκατοικίες, απαιτούσε τα πεζοδρόμια με αυτόν τον τρόπο. Με αυτές τις διαστάσεις για αρχή. Υπήρχε το μόνιμο σύστημα της παραβίασης. Εγώ θα σας πω ένα περιστατικό. Το 1999 ήμουν πάλι επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα εθνικός βουλευτής και ήρθε κάποιο νέο παιδί το οποίο ήταν παραπληγικό και ζήτησε να τον βοηθήσουμε να βρει δουλειά στις Βρυξέλλες. Τον ρώτησα ποια είναι η οικογενειακή του κατάσταση και μου είπε ότι η οικογένειά του ήταν στην Ελλάδα, ότι έπαθε ένα τροχαίο ατύχημα και έμεινε έτσι και ότι διάλεξε για λόγους αυτόνομης διαβίωσης να έρθει στις Βρυξέλλες όπου υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσβασιμότητα
και μπορούσε να απολαύσει τα ωφέλη από μια αυτόνομη διαβίωση. Και πράγματι τον βοηθήσαμε και μετά με την αξία του μπήκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Και μου έκανε εντύπωση τότε, γιατί εδώ στην Ελλάδα βέβαια είχε και τον άνθρωπο που θα τον βοηθούσε να μετακινηθεί και όλα αυτά. Αλλά το ίδιο το άτομο ήθελε μια αυτόνομη διαβίωση. Ακριβώς, υπάρχει την μεγάλη διαφορά. Την οποία εκεί, παρότι οι Βρυξέλλες είναι πιο παλιά πόλη, πιο παλιά στρωμένη από την Αθήνα, έχει μεγαλύτερη προσβασιμότητα. Δηλαδή, μεγαλύτερο σεβασμό. Κυρία Γιαννάκου, έχει μεγαλύτερους δρόμους, μεγαλύτερα πεζοδρόμια και όλα αρχίζουν και από αυτό. Τι βρίσκεις, πού πάνω μπορείς να χτίσεις το νέο, το πιο ανθρωπιστικό, το πιο σωστό προς όλους. Προσέξτε, λοιπόν, όταν έχουμε τα χτίσαμε πεζοδρόμια των μερικών εκατοστών σε κάποια σημεία της Αθήνας και αλλού. Πρέπει να σας πω ότι το κέντρο της Αθήνας, παραδείγματος χάρη το Κολωνάκι, είναι το χειρότερο από πλευράς πεζοδρομίων. Και δηλαδή, δημοτικών τελών. Και δημοτικών τελών, φυσικά. Παρόλα θέλω αυτά να πω λοιπόν, τώρα είναι λίγο δύσκολο βέβαια να γκρεμίσει κανείς πράγματα, αλλά πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να εξομαλύνουμε όσο το δυνατόν μπορούμε αυτή την κατάσταση, η οποία δεν μπορεί να γίνει ποτέ ισότιμη προς όλους, να ξέρουμε. Τι βλέπω δηλαδή τις σοβαρές δυσκολίες της κίνησης, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και στα προάστια. Δυστυχώς και στα προάστια, στα οποία υποτίθεται ότι υπήρχε περισσότερος χώρος. Ζω σε προάστιο και το προσυπογράφω απολύτως αυτό που λέτε. Γιατί μπήκαν στο μεταξύ και ποδηλατόδρομοι. Στους χώρους που δεν υπήρχαν, προσθέσαμε ακόμη και ποδηλατοδρόμους. Και αγαπώ το ποδήλατο, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι ασφυκτικά. Λοιπόν, πάει λοιπόν ο νους μας σε αυτό που πάντα σκεφτόμαστε όταν ασφυκτιούμε γενικώς στην Ελλάδα. Λέμε, μήπως η ελπίδα μας είναι η Ευρώπη. Και η νομοθεσία που πηγάζει από εκεί είναι, νομίζω, ελπιδοφόρα και οι διεκδικήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο των ατόμων με αναπηρία είναι πιο δυνατές, πιο δυναμικές και αποδίδουν αποτελέσματα για όλους τους ανθρώπους με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη αυτό που θέλουν και διεκδικούν οι άνθρωποι αυτοί και ορθώς και διεκδικούν το δικαίωμα στην πρόσβαση. Είναι κορυφαίο. Εγώ θα σας πω κάτι. Ναι. Η Ελλάδα χωρίς την Ευρώπη δεν είναι τίποτα. Ειλικρινά σας λέω. Και χώρες όπως η Γερμανία μόνες τους, χωρίς την Ευρώπη, δεν είναι τίποτα. Και όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, εμπορικούς, ανταγωνισμού, διαβίωσης κτλ. Αλλά μόνο η Ευρώπη ως σύνολο που εξασφαλίζει την ειρήνη και προσπαθεί για την ευημερία μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Και οι αντιλήψεις στην Ελλάδα περί των ατόμων με αναπηρία άλλαξαν, άρχισαν να αλλάζουν όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της ΕΟΚ. Αυτό νομίζω πρέπει να το δεχτούμε όλοι. Δηλαδή άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η έννοια της απόλαυσης των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εξομάλυνσης των συγκρούσεων, της ανεκτικότητας του διαφορετικού γενικότερα, άρχισε να εισάγεται στην Ελλάδα λόγω Ευρώπης. Ας μην ξεγελάμε τον εαυτό μας. Εδώ όμως θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ζητήσουμε, να αναζητήσουμε τι Ευρώπη θέλουμε. Τι αυτό Ευρώπη είναι ένα άλλο ζήτημα που θα το πούμε μετά. Είναι γενικότερο, αλλά πρέπει να βάζουμε και αυτό μέσα στην κουβέντα μας, ότι όχι ναι σε όλα, αλλά πρέπει έχουμε και εμείς, πρέπει να υπολογίσουμε μαζί και τη διαφορετικότητα του καθενός. Μα το είπα μόλις. Και σε ατομικό, και σε ατομικό και σε εθνικό επίπεδο. Το είπα μόλις. Αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα για το τι Ευρώπη θέλουμε. Με το οποίο ασχολείστε καθημερινά και πώς τη θέλουμε να εξελιχθεί. Αλλά εγώ ανατρέχω στις λογικές που υπήρχαν πριν γίνουμε μέλος της τότε ΕΟΚ και μετά. Και νομίζω ότι από εκεί άρχισε πρώτον η κοινή εργασία, η διασυνοριακή συνεργασία, τα προγράμματα, ας αρχίσουμε από το Erasmus. Δηλαδή, οι άνθρωποι που σπουδάζουν τότε αποκτούν μια εμπειρία σε μια άλλη χώρα και αυτή αναγνωρίζεται, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτή η μίξη των λαών. Αυτό δεν σημαίνει ισοπαίδωση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Εγώ βλέπω με τα χρόνια ότι οι εθνικές αντιλήψεις έχουν ενισχυθεί.
Γιατί ορισμένοι ισχυρίζονται ψευδώς ότι τάχα η Ευρώπη θα τα ισοπεδώσει όλα και οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες και τέτοια. Δεν ισχύουν αυτά. Υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες και οι διαφοροποιήσεις. Βεβαίως θέλουμε μια Ευρώπη που το κοινωνικό μοντέλο να παραμείνει. Βεβαίως διακυβεύεται το κοινωνικό μοντέλο λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι πρότινος η Ευρώπη και η Βόρειος Αμερική, η Αυστραλία και η Ιαπωνία παρήγαν το παν της τεχνολογίας, της εξέλιξης και της καινοτομίας. Αυτή τη στιγμή παράγουν κι άλλοι. Και παράγουν φτηνότερα και εξίσου καλά προϊόντα. Αυτό λοιπόν έχει επιπτώσεις στην Ευρώπη, τις οποίες πρέπει να αναγνωρίσουμε και να δούμε πώς θα τις αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Καλή ώρα, το κοινωνικό της μοντέλο είναι ζηλευτό από όλους. Και τους αναδυόμενους και τους... Αυτό είναι αλήθεια και υπάρχουν χώρες είναι όπως η Γαλλία. Η πρόκληση να το διατηρήσουμε όπως είπατε. Και στο πλαίσιο αυτό, χαράχτηκε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία το 2010-2020. Αυτό είναι το πλαίσιο. Και είναι συνέχεια της υπογραφής της σύμβασης του ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του 2007. Και τώρα μια δεύτερη πρόκληση είναι να μπορέσει να γίνει πράξη. Γιατί από ευχολόγια είμαστε γεμάτοι, βέβαια. Να μπορέσει να γίνει πράξη και μέσα στον horizon, στον ορίζοντα 2020 και μέσα στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος από το 2014 μέχρι το 2020 και βέβαια ως συνέχεια των κατευθύνσεων της Λισαβόνας που δεν πέτυχαν όλους τους στόχους. Ήταν οι στόχοι του 2001 προς το 2010. Για τη γνώση, για την καταπολέμηση της ανεργίας και τα λοιπά. Ωστόσο, η ανεργία παραμένει πάρα πολύ υψηλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι αναζητούν τρόπους για να, καταλαβαίνετε, να μειώσουν όσο το δυνατόν και να εντάξουν μέσα στο χώρο εργασίας όσο μεγαλύτερο αριθμό ατόμων μπορούν και ιδιαίτερα από τους νέους, όπου η ανεργία σε χώρες όπως η δική μας έχει φτάσει στο 60%. Φαντάζεστε λοιπόν τι γίνεται και πόσο πληγώνονται τα άτομα με αναπηρία στον τομέα αυτό και στην έβρεση εργασίας και σε όλα. Πλήττονται διπλά και τριπλά. Δυστυχώς, σε σχέση βέβαια, με τους. Πολλαπλάσια βέβαια. θα ήθελα να πω τα βασικά σημεία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την αναπηρία. Προς γνώση περισσότερο των μη αναπήρων. Λοιπόν, μέχρι το 2015 πρώτα-πρώτα θέτει έναν ενδιάμεσο στόχο αυτή η στρατηγική, χρονιά μέχρι την οποία πρέπει να έχουν επιτευχθεί τα εξής. Εκπόνηση πολιτικών που θα ενσωματώνουν τα άτομα με αναπηρία στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Διασφάλιση ότι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας θα εστιάζει με ιδιαίτερη προσοχή στα ΑΜΕΑ. Το φόρμα αυτό απαρτίζεται από ειδικούς που ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες ευρωπαϊκές. Ότι θα ισχύει η έκδοση μιας κάρτας αναπηρίας με πανευρωπαϊκή ισχύ, ώστε να διασφαλίζεται η ισοτιμία των ατόμων με αναπηρία όταν εργάζονται, ζουν ή ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η κινητικότητα, κινητικότητα. Και για τα άτομα με αναπηρία φυσικά. Πολύ ισχυρή διεκδίκηση των ατόμων με αναπηρία. Άρα, στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμα η κάρτα αυτή η αναπηρία. Μέχρι το 2015 έχουμε λίγο καιρό ακόμη. Μακάρι, για να δούμε. Πρέπει να γίνει επιγόντως. Είναι πολύ σημαντικό. Και στην Ελλάδα, ενώ ο νόμος το προβλέπει, εδώ και 15 χρόνια και παραπάνω, δεν έχει εφαρμοστεί. Μακάρι να εφαρμοστεί. Έχει θέσει η Ευρώπη συνολικά ένα όριο μέχρι το 2015. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μία μικρή πίστοση χρόνου, πολύ μικρή όμως για αυτό το έργο, κυρία Γιαννάκου. Και συμπερίληψη του θέματος του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην υπογραφή των αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην παραχώρηση του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Δηλαδή και οι χώρες οι οποίες θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει... Να έχουν διασφαλίσει την όσο το δυνατόν με πιο ισότιμη πρόσβαση σε όλα των ατόμων με αναπηρία. Επίσης να πούμε, για να τελειώσουμε αυτό το θεσμικό κομμάτι της συζήτησής μας, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την πρόταση Ευρωπαϊκού Νόμου Προσβασιμότητας, πολύ σημαντικό, το αναφέρετε και εσείς στο κομμάτι που έχετε γράψει, κυρία Γιαννάκου, η οποία θα θέτει τα standards για προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά πιστό. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει τους κατασκευαστές ειδών για άτομα με αναπηρία. Υπάρχει και το εμπορικό κομμάτι βέβαια πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανθρώπους που κατασκευάζουν αμαξίδια ή πληκτρολόγια με μεγάλα πλήκτρα να τα πωλούν σε άλλα κράτη-μέλη.
Γενικά θα οδηγήσει σε κοινούς κανόνες, σε μια οδηγία που θα άρει σε ισότιμο επίπεδο τη ζωή και την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, πρέπει να γίνει οδηγία για να είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέα. Μπορείτε να λάβετε πρωτοβουλία, κύριε Γιαννάκου, επ' αυτού και ευχόμαστε να... Κυρία Γιαννάκου, έχει πολλά στις πλάτες της, όχι ότι δεν είναι άξιες. Όχι, παρακολουθώ. Κοιτάξτε, γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλά συνέδρια με αντικείμενο αυτά ακριβώς που είπατε, στα οποία συμμετέχουν από όλη την Ευρώπη και από την Ελλάδα φυσικά. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας, όπου θα με επιβεβαιώσει ίσως η Λένα Κισίδου, η οποία κάνει και την διερμηνία για την κυρία Γκουριδάκη, και την ευχαριστώ πολύ με την ευκαιρία. Είναι Έλληνας ο πρόεδρος. Ο κύριος Βαρδακαστάνης. Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Και παλιότερα... Τη ΕΣΑΜΕΑ. Επί σειρά ετών ο πρόεδρος. Της ΕΣΑΜΕΑ, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Μπασιά, πώς τα ακούτε όλα αυτά εσείς? Ναι, ήθελα και εγώ να πω τις απόψεις μου. Βεβαίως. Ως προς το θέμα της κινητικότητας, παρά το ότι και εδώ υπάρχει ο νόμος για τις οδεύσεις των τυφλών και ας πούμε με τις γραμμές τα που αυτή είναι για τους τυφλούς στα πεζοδρόμια, οδηγοί που σας οδηγούν, ή για τις ράμπες και μάλιστα όλα τα πεζοδρόμια, τα νεότευτα πεζοδρόμια πρέπει να έχουν τις οδεύσεις αυτές και τις ράμπες. Δυστυχώς ή δεν εφαρμόζονται αυτά, ή εφαρμόζονται με πλημελώς. Εγώ που μετακινούμαι στην Αθήνα πολλά χρόνια, κυκλοφορώ στην Αθήνα πάρα πολλά χρόνια, παλαιότερα πήγαινα από το Πανεπιστήμιο, από την νομική που έχω τελειώσει, περπατούσα άνετα. Σήμερα δυστυχώς, παρά τις προβλέψεις αυτές και τους νόμους, και εγώ και οι συνάδελφοί μου δυσκολευόμαστε αφάνταστα. Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Βάλουν τα δέντρα, δεν βάζουν τις γραμμές, τις οδεύσεις. Γέμισε τα πεζοδρόμια, όλα γεμίσαν αυτοκίνητα και μηχανάκια. Έχουμε τα κολονάκια, έχουμε χίλια μύρια εμπόδια. Όπου έχει εφαρμοστεί ο νόμος όμως, π.χ. στο μετρό, εκεί πραγματικά έχουμε μεγάλη ευκολία, μας εξυπηρετεί πολύ. Ειδικά οι τελευταίοι σταθμοί με τις οδεύσεις αυτές που έχουν τις γραμμές μας εξυπηρετεί πάρα πολύ. Και ευχόμαστε, είπε η κυρία Γιαννάκου, ότι δύσκολο να τα χαλάσουμε, βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει η διάθεση, η βούληση, μπορούν να γίνουν πολλές βελτιώσεις. Το πρόβλημα είναι να βρεθεί κάποιος που να θελήσει να ασχοληθεί στα σοβαρά και θα βρεθούν οι λύσεις. Ένα ζήτημα της προσβασιμότητας είναι αυτό. Αλλά η προσβασιμότητα ποικίλει ανάλογα με την αναπηρία. Γιατί, ας πούμε, η κυρία Γκουριδάκη δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει το πρόβλημα αυτό, η οποία βλέπει. Αλλιώς το έχει το πρόβλημα ο κύριος εδώ. Κυπουρόπουλος. Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλιώς το έχω εγώ, αλλιώς η κυρία Γιαννάκου. Θέλω να πω, για τους τυφλούς, ένα μεγάλο πρόβλημα προσβασιμότητας είναι τα βιβλία. Διότι όταν ο τυφλός πάρει ένα βιβλίο που γίνεται η διανομή στην αρχή του σχολικού έτους, το παίρνω εγώ, το κρατάω και τι το κάνω? Δεν μπορώ να το διαβάσω. Εδώ λοιπόν οι φορείς διαδραματίζουν ένα σπουδαίο ρόλο. Παραδείγματος χάρη, ο φάρος τυφλών, θα πάμε το βιβλίο στο φάρο ή θα το ζητήσει ο φάρος από τους εκδοτικούς οίκους. Είναι μια πρόοδος που έγινε τα τελευταία χρόνια. Αφού υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία, σκεφτήκαμε λοιπόν γιατί να το σκανάρουμε και να κάνουμε εμείς τον κόπο πάλι από την αρχή. Και το 2007 έγινε μια υπουργική απόφαση που βασίστηκε σε κάποια ευρωπαϊκή οδηγία, κυρία Γιαννάκου, και στο νόμο 2121, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Και ζητάμε από τους εκδοτικούς οίκους σε ηλεκτρονική μορφή και με κάποια επεξεργασία που γίνεται στο φάρο τυφλών, τα βιβλία τα τυπώνουμε ή σε γραφή Μπράιλ, τα δίνουμε σε ηλεκτρονική μορφή σε φοιτητές ή τα διαβάζουν οι επιστήμονες.
Δηλαδή πραγματικά είναι μια μεγάλη πρόοδος που γίνεται και βέβαια όλα αυτά χρειάζονται και βελτιώσεις. Αυτά δεν πρέπει ποτέ να τα εγκαταλείπουμε. Και αφού αναγνωρίσαμε ως επίσημη την... Βεβαίως, να το πούμε ότι επί δική σας υπουργίας έγινε αναγνώριση με νόμο που ψήφισε η Βουλή, γιατί δεν είχε αναγνωριστεί νομοθετικά. Και δεν είναι μια παλιά γραφή, έτσι, δεν ήταν 2 ετών, ναι, ας πούμε. Όχι, βέβαια. Ακριβώς, αυτό το τονίζω. Να συμπληρώσω και... Βεβαίως. Ότι το θέμα ξεκινάει από την εξαρχής. Γιατί επειδή έχω και επαφές με την κοινότητα των τυφλών, το πρόβλημα ξεκινάει στο πρότυπο και στο τρόπο που φτιάχνουν τα βιβλία, έστω και σε ηλεκτρονική μορφή. Γιατί ακόμα και σε ηλεκτρονική μορφή, δεν πάει να πει ότι επειδή είναι σε ηλεκτρονική μορφή, είναι αναγνώσιμο από τους τυφλούς. Έτσι ακριβώς. Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν, ναι, κάποιοι ειδικοί κώδικες. Ναι, ακριβώς. Πάνω στους οποίους πρέπει. Για να γίνουν προσβάσιμα. Για να γίνει προσβάσιμα. Για να μπορούν να κάποια αρχεία, δεν διαβάζονται. Νόμιζα ότι εννοούσα ότι είναι ηχητικά. Όχι. Τα αρχεία που σας. Και ηχητικά να είναι. Ακούστε, όταν ένα κείμενο το έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή, εμείς έχουμε τους λεγόμενους αναγνώστες οθόνης. Mm-hmm. Και το βάζουμε στον υπολογιστή και ο αναγνώστης μας διαβάζει το κείμενο από την οθόνη. Με αυτό το ρομποτικό τρόπο. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι όμως κάποια κείμενα και γι' αυτό εδώ πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν που τα στάνταρ. Βεβαίως, που δεν διαβάζονται. Δεν μπορούν, ναι, βέβαια. Είναι κάποια, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είναι τα κείμενα και εδώ προσβάσιμα. Γι' αυτό μιλάμε για σύγχρονα βιβλία, δεν μιλάμε παλιά βιβλία που είναι πιο δύσκολο, αλλά ακόμα και σήμερα. Οπότε ένα κράτος δικαίου πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε τα νέα βιβλία που δημιουργούνται, που συνθέτονται, έτσι, να έχουν αυτά τα πρότυπα έτσι ώστε ακριβώς οι τυφλοί να μπορούν να διαβαστούν. Να μπορούν, ναι, εύκολα. Ναι. Θα είναι εξ αρχή σωστά η δουλειά, δηλαδή. Όπως και οι ιστοσελίδες. Είναι οι ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες για τους τυφλούς, άλλες δεν είναι καθόλου. Και μπερδεύεται το όλο σύστημα και μας δημιουργεί μεγάλη ανομαλία. Δηλαδή αυτά. Καλό είναι να τηρούνται, όπως ακριβώς είπε ο κύριος Κυπουρόπουλος, εδώ ο Στέλιος, ο φίλος μας, να τηρούνται, να οριστούν κάποιες προϋποθέσεις. Οι προδιαγραφές αυτές να οριστούν, που ορίζονται, και αυτές αλλά να τηρηθούν. Να εφαρμόζονται, ακριβώς αυτό. Στις ιστοσελίδες που λέει ο κ. Βασιάς είναι ότι υπάρχουν κάποια ειδικά πρότυπα που όταν είναι κατάλληλη η σελίδα για τους, και για τους τυφλούς, τότε παίρνει κάποια ειδικά σήματα τα οποία πιστοποιεί ότι η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη για όλους. Οπότε αυτά τα πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Αυτά πρέπει να τα δούμε και να δούμε ακριβώς να δούμε πού εφαρμόζονται και όπου δεν εφαρμόζονται να το φροντίσουμε να εφαρμοστεί. Το ίδιο ισχύει και για την τηλεόραση όμως, τα films. Α, βέβαια. Προσέξτε, στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, σπανίως θα δει κανείς μεταγλωτισμένο. Είναι βέβαια και για λόγους πρόσβασης στη γαλλική γλώσσα, αλλά απ' την άλλη πλευρά καλύπτει και... Εννοείται μη μεταγλωτισμένο. Συνήθως όλα είναι μεταγλωτισμένο, ναι, αυτό, ναι, ναι, εννοώ. Και στη Γερμανία. Καλύπτει, πίσω, ταυτόχρονα όμως καλύπτει και μπορεί να είναι και μεταγλωτισμένο και με υποτίτλους. Ναι. Ώστε αυτό, να μπορεί να καλύψει και τυφλούς και κοφούς. Ακούμε ξενόγλωσσα κείμενα και ενώ βλέπουν διαβάζει εκείνη την ώρα, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Βεβαίως, αυτό που λέει η κυρία Γιαννάκου είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια. Εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό, διότι έχει κόστος. Και βλέπουμε μόνο με υποτίτλους υπάρχουν. Το πρίσμα ήταν μια προσπάθεια. Τα τυφλά του. Ναι, δεν έχουμε, όχι, δεν έχουμε. Ναι, νομίζω ότι οι κοφοί, περνώντας εσάς κυρία Αγκουριδάκη, νομίζω ότι οι κοφοί έχουν κάποιες κατακτήσεις, τουλάχιστον στο τηλεοπτικό τομέα. Έχουν τα δελτία αφιερωμένα σε αυτούς και τους υποτίτλους, έχουν γίνει προσπάθειες. Υπάρχουν ειδικές σελίδες στις οποίες μπορεί να μεταβεί κανείς με το τηλεκοντρόλ και να έχει υποτίτλους επίσης. Θέλω να μου σχολιάσετε αυτό και να μου πείτε πόσο παρούσα νιώθετε εσείς οι κοφοί την Ευρώπη στην καθημερινότητά σας, πόσο η νομοθεσία, να μας δώσετε κάποια παραδείγματα αν γνωρίζετε, έχει βελτιώσει τη δική σας ζωή. Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Εργάζομαι στο Εθνικό Ίδρυμα Κοφών στους Αμπελοκήπους ως δασκάλα νοηματικής και εργάζομαι εκεί για 31 χρόνια. Αν και στην αρχή δούλευα 4 χρόνια στο οικοτροφείο των κοφών. Υπάρχει μία μεγάλη έλλειψη από πρόσβαση στην νοηματική γλώσσα σε όλους τους κοινωνικούς φορείς που πηγαίνουμε, είτε είναι ιδιωτικοί είτε είναι δημόσιοι, ενώντας το ΙΚΑ, την εφορία, τα ΚΕΠ, σε οποιοδήποτε φορέα και αν πάμε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα μέσω της Ομοσπονδίας Κοφών Ελλάδος που 3 μέρες πριν πρέπει να ειδοποιήσουμε, να αναζητήσει διαθέσιμο διερμηνέα η Ομοσπονδία Κοφών και κατόπιν, εάν και εφόσον βρεθεί, παραδείγματος χάρη εγώ 2 φορές που ζήτησα δεν υπήρχε διαθέσιμος διερμηνέας και περίμενα 4 μέρες και δεν μπόρεσα να εξυπηρετηθώ στο τέλος γιατί δεν υπήρχε διαθεσιμότητα σε διερμηνείς, σε αυτούς που εργάζονται στο πρόγραμμα αυτό της Ομοσπονδίας και αναστατώνομαι, έτσι, δεν είχα πρόσβαση στη δουλειά που ήθελα να κάνω. Και τελικά αναγκάστηκα να πάω μόνη μου και να προσπαθήσω μόνη μου σιγά σιγά με 1000 παρακάλια να μπορέσω να επικοινωνήσω με τους αρμοδίους υπαλλήλους χάνοντας πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι από την επικοινωνία και την ίδια την πληροφορία, την ενημέρωση. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν υπάρχουν διερμηνείς νοηματικής σε όλους τους φορείς, οπουδήποτε και αν απευθυνθεί ή χρειάζεται να λειτουργήσει ένας κοφός, δεν υπάρχει για μας πρόσβαση και επικοινωνία. Στις τράπεζες, να υπάρχει μία προσβασιμότητα εκεί, να υπάρχει στα δικαστήρια, στα αστυνομικά τμήματα. Δεν μπορούν να καλυφθούν οι στοιχειώδες ανάγκες επικοινωνίας, με αποτέλεσμα εμείς και να αφήνουμε τις δουλειές μας, την οικογένειά μας, να προσπαθούμε μόνοι μας να επικοινωνήσουμε με την καλή θέληση ή όχι, να περιμένουμε στις ουρές την εφορία και όταν έρχεται η ώρα να εξυπηρετηθούμε, να μην μπορούμε να εξυπηρετηθούμε στο τέλος. Αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προβλήματα προσβασιμότητας. Πολλές φορές και μία καλή προαίρεση που θα έχει ένας υπάλληλος να μας βοηθήσει χωρίς την παρουσία διερμηνέα δεν είναι εκπαιδευμένος για το πώς θα πρέπει να μιλήσει, να έχει καθαρή χιλιανάγνωση για να γίνει αντιληπτός και από εμάς και αυτό το πρόβλημα έτσι μεγενθύνεται. Έχετε πολύ δίκιο και δεν θέλω να σκεφτώ τι συμβαίνει όταν έχετε απόλυτη και άμεση ανάγκη για κάτι σε μια περίπτωση ατυχήματος, παραδείγματος χάρη. Είναι η κατάλληλη στιγμή λοιπόν να δούμε ένα βίντεο όπου πλέον εικονίζεται η Λένα Κισίδου. Η συνάδελφος εδώ και στη Βουλή νοηματίζει συνεδριάσεις επιτροπών και ολομέλειας, αλλά νοηματίζει, όπως είπα και νωρίτερα εδώ, στην εκπομπή μας σήμερα. Στο βίντεο που θα δούμε, λοιπόν, η Λένα Κισίδου μας μιλάει για μία δική της ιδέα που θα έλεγα ότι χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό ανθρωπισμό και γι' αυτό θεώρησα ότι πρέπει να τη συμπεριλάβουμε στη σημερινή εκπομπή. Ενδεχομένως λανθασμένα έχει επικρατήσει και στην κοινωνία αλλά και στην πολιτεία ότι η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία περιορίζεται μόνο στην προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Έχουν σχετικά επικεντρωθεί οι δράσεις σε μεγαλύτερο βαθμό στην προσπέλαση, στο να γίνουν προσβάσιμα κάποια κτίρια, κάποια σανσέρ, κάποιες αίθουσες, είτε είναι για τα άτομα με κινητική αναπηρία, είτε είναι με άτομα τυφλά ή μερικώς βλέποντες, και λιγότερο στο κομμάτι της πρόσβασης στην πληροφορία ή στην ενημέρωση ή στην επικοινωνία των ατόμων με αναπηρία. Κατά βάση εμείς οι διερμηνείς νοηματικής αυτό κάνουμε. Από την εμπειρία που έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια που δουλεύω επαγγελματικά ως διερμηνέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό στο κομμάτι αυτό της πρόσβασης των κοφών και βαρύκων πολιτών, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα είτε είναι στο δημόσιο τομέα και κυρίως στην ίδια την πληροφορία.
τότε λοιπόν μου γεννήθηκε μία ιδέα στο να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες παράλληλα με την εξειδίκευση που έχει ο επαγγελματίας διερμηνέας και να μπορέσουμε να άρουμε αυτή την δυσκολία, αυτή την απομόνωση αυτής της κοινωνικής ομάδας ως προς την πληροφόρηση, την επικοινωνία και την πρόσβασή τους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Είτε είναι οικονομικό το θέμα, πολιτικό, πολιτιστικό ή της καθημερινότητας. Και αυτό μπορεί να γίνει με τον εξής τρόπο. Χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πλέον είναι κατορθωτό, είναι αστειότητα αυτό για τους ειδικούς της τεχνολογίας, παιδικά πράγματα, το να μεταφέρουν σε καλό επίπεδο εικόνα και ήχο. Με αυτόν τον τρόπο, αν δημιουργήσουμε σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο ένα desk, με πιλωτικά τουλάχιστον, με τρεις διερμηνείς, τέσσερις, και αυτοί οι διερμηνείς συνδέονται ηλεκτρονικά με όλη τη χώρα, είτε είναι αυτοκέπ, είτε είναι δήμος, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι ο ΑΕΔ, είτε είναι κάποιο ασφαλιστικό ταμείο ή ακόμη ιατρία, φαρμακεία, μουσεία κλπ. Θα μπορούν να έχουν την πρόσβαση που χρειάζεται τουλάχιστον στα απλά καθημερινά. Να βελτιώσουμε δηλαδή την απλή καθημερινή ζωή των πολιτών με κόφωση και βαρικοία. Έτσι λοιπόν, από τη μια μεριά είναι οι διερμηνείς, έχουν μια κάμερα, έχουν ένα μικρόφωνο. Από την άλλη μεριά, είτε είναι στη Ρόδο, είτε είναι στη Δράμα, είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι στην Κάρπαθο ο κοφός, θα συνδέεται πάλι μέσω μιας κάμερας με το desk αυτό που θα είναι σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο που έχουμε την αριθμητική επάρκεια των διερμηνέων για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη και θα γίνεται η διερμηνία εξ αποστάσεως. Θυμίζει Skype όλο αυτό που περιγράφεις. Υπάρχουν δοκιμασμένες πλατφόρμες που στην καθημερινότητά μας το χρησιμοποιούμε πολλοί άνθρωποι. Άρα με αυτή τη λογική το σκέφτεσαι. Η λογική ήταν αυτή. Ακόμη περισσότερο όμως κατάλαβα ότι αυτό είναι εφικτό να γίνει από την πολιτεία. Και μάλιστα να πρωτοπορεί η ελληνική πολιτεία, ανεξαρτήτως αν έχουμε ή δεν έχουμε κρίση, διότι αυτές οι δομές υπάρχουν. Υπάρχουν δηλαδή τα προγράμματα αυτά τα οποία ήδη έχουν δημιουργήσει αυτές τις δομές και π.χ. το πρόγραμμα Σύζευξη και τότε έκανα μια γραπτή πρόταση προς τον τότε αρμόδιο υφυπουργό που χειριζόταν αυτά τα θέματα της προσβασιμότητας στη δημόσια διοίκηση, ώστε να το κάνει χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που ήδη τρέχει στη δημόσια διοίκηση, δηλαδή δεν θα έχει κόστος αυτό να επιβαρύνει ιδιαίτερα κάποιον προϋπολογισμό ή κάποιο ταμείο ή οτιδήποτε. Έχουμε τις δομές έτοιμες, χρησιμοποιούμε τρεις ανθρώπους, κάνουμε όλη την Ελλάδα προσβάσιμη στη νοηματική γλώσσα. Και αντίστροφα, δεν σημαίνει ότι ένας ακούων όταν θέλει να επικοινωνήσει με έναν κοφό ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητας, υπάρχει από τις δύο πλευρές. Πολύ περισσότερο βέβαια σε ένα κοφό άτομο που στην καθημερινότητά του θέλει να πάει να ζητήσει μια φορολογική ενημερότητα, π.χ. σε μια εφορία, ένα πιστοποιητικό γέννησης να γράψει το παιδί του στο σχολείο. Πολύ απλά καθημερινά. Τα πολύ δύσκολα υπάρχει η μέρημνα να χρησιμοποιήσει τη φυσική παρουσία του διερμηνέα, να παρακάμψει αυτό τον τρόπο των εξ αποστάσεως. Λοιπόν, συνεπώς έχουμε τις δομές, έχουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα που δημιούργησαν αυτές τις δομές και τις δράσεις, εξειδικευμένους ανθρώπους, καλούς επαγγελματίες διερμηνής. Έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Είμαστε σε ένα σημείο να πούμε ότι μπορεί αριθμητικά να μην είμαστε πολλοί, αλλά δεν είναι ένας, δύο άνθρωποι. Έχουμε ένα μικρό αριθμό καλών διερμηνέων που μπορεί πιλωτικά να δοκιμαστεί και να δημιουργήσει να εξελιχθεί αυτό το πρόγραμμα. Περιμένουμε κι εμείς με τη σειρά μας να δούμε τώρα εάν θα αδράξει την ευκαιρία αυτή η πολιτεία να έρθει ενδεχομένως σε μια συνεννόηση, σε μια διαβούλευση και με το αναπηρικό κίνημα να καταθέσουν και αυτοί από την πλευρά τους τις προτάσεις τους, τις βελτιώσεις τους σε τεχνικά ίσως κομμάτια και να κάνουμε όλη την Ελλάδα προσβάσιμη και μάλιστα παγκοσμίως
πρωτοπόρα. Να μην είμαστε πάντα οι τελευταίοι και λέμε ναι, έχουμε κρίση, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο και γι' αυτό το λόγο είμαστε τελευταίοι. Εμείς ακόμη και μέσα σε αυτές τις εποχές που είναι εποχές οι δύσκολες για όλη τη χώρα θα μπορούμε να δείξουμε ένα έργο το οποίο να είναι πρωτοποριακό, να είναι έργο χωρίς ιδιαίτερο κόστος γιατί υπάρχουν ήδη οι δομές και ουσιαστικά να αποδεικνύουμε στην καθημερινότητα ότι έχουμε τον τρόπο και έχουμε τους ανθρώπους να ξεπεράσουμε την όποια δυσκολία μας παρουσιάζεται από το πιο μικρό μέχρι και το μεγαλύτερο ίσως. Κυρία Γκουριδάκη, χωρίς να θέλω να κολακεύσω τη Λένα, την οποία γνωρίζω και σε ένα ας πούμε, ανθρώπινο επίπεδο και ξέρω πόσο σκέφτεται και πόσο ενδιαφέρεται για την ομάδα με την οποία ασχολείται και επαγγελματικά, νομίζω ότι είναι η απάντηση σε αυτό που μας λέγατε νωρίτερα. Πώς σας φαίνεται η ιδέα της, Προσπαθούμε και εμείς μέσω των υπολογιστών να το κάνουμε αυτό μεταξύ μας, κοφή στην επικοινωνία μας. Η κοφή και η βαρύκοη σε ένα σημείο μπορούν να το κάνουν. Οι μεγάλοι άνθρωποι, αυτό που παλιά όριζαν στην κοινότητα των κοφών οι κοφάλαλοι, δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι χρήση της νέας τεχνολογίας. Οι γέροντες, οι άνθρωποι που δεν έχουν πάει καθόλου στο σχολείο ίσως, αυτοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Αυτό ισχύει για όλους. Αυτό ισχύει για όλους, ναι, ακριβώς. Είμαι γραμματέας του σωματείου ΕΦΑΘΑ και εκεί πέρα συνήθως πηγαίνουν μεγαλύτερης ηλικίας κοφοί και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με τα νοσοκομεία, με τις εφορίες, όλα αυτά τα πράγματα και οι ίδιοι να κάνουν χρήση της νέας τεχνολογίας δεν μπορούν. Να ανοίξουν ένα λάπτοπ δηλαδή μπροστά σε έναν υπάλληλο και να συνδεθούν οι κοφοί οι ίδιοι με το λάπτοπ. Με το λάπτοπ το δικό τους, με τον desk των διερμηνέων, θα ήταν πολύ δύσκολο για τους ηλικιωμένους. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχει φυσική παρουσία ή γνώση των υπαλλήλων που δουλεύουν στο δημόσιο. Βασικής γνώσης νοηματικής. Ναι, ανοηματικής. Όπως επίσης και για την κατηγορία των τυφλοκοφών, που γίνεται η διερμηνία ενδιάμεσα των δύο χεριών. Εδώ είναι άλλη περίπτωση. Ο φάρος τυφλών στεγάζει τμήμα τυφλοκοφών. Και εκεί υπάρχουν πρόσθετες δυσκολίες και εμείς μέσω της γραφής Braille έτσι δίνουμε κείμενα και διαβάζουν. Και μάλιστα μας γράφει μία κοπέλα που είναι τυφλοκοφή ότι είναι η μοναδική διέξοδος η γραφή Braille που μας στέλνει ο φάρος. Η μοναδική μας διέξοδος. Για σκεφτείτε λίγο να μην βλέπει κανείς και να μην ακούει. Το σκέφτομαι και... Καταλάβατε. Είναι δηλαδή πραγματικά μια βοήθεια που εμάς μας δίνει μεγάλο κουράγιο. Θα ήθελα να πω έτσι δύο λόγια ακόμα. Παρακαλώ, κύριε. Αν έχει τελειώσει, κυρία Γκουριθάκη. Ήθελα να πω λοιπόν ότι μας μίλησε για προσβασιμότητα στη νοηματική γλώσσα. Να λοιπόν άλλη περίπτωση προσβασιμότητας. Για μας είναι προσβασιμότητα στην ανάγνωση. Προσβασιμότητα στα φάρμακα, που βάσει κάποιες οδηγίες τώρα γράφονται τα φάρμακα ναι, στα σε κουτιά έχω Braille. Παρατηρήσει ότι υπάρχει γραφή και στα Braille. Τρόφιμα έχουμε ζητήσει. Και στα τρόφιμα, κυρία Γιαννάκου, και βέβαια πρέπει να διαβρυνθεί αυτό. Προσβασιμότητα στην εργασία, ακόμα και τα τηλεφωνικά κέντρα χρειαζόταν κάποια προσαρμογή. Προσβασιμότητα, εμείς ο φάρος προσφέρει εργασία σε τυφλούς ανθρώπους που δεν μπορούν αλλού να δουλέψουν. Στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις συνοδείες. Έχουμε το τμήμα, την κοινωνική μας υπηρεσία που συνοδεύει τυφλούς στα νοσοκομεία και σε άλλες επιτροπές ή τους καθοδηγεί για τα δικαιώματά τους. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Γιατί ένας υπολογιστής όταν τον πάρουμε, αν δεν έχει τα προγράμματα, δεν έχει τα σχετικά όλα τα απαραίτητα. Τα πληκτρολόγια αναφέρεται. Αυτό αν δεν είναι όπως πρέπει για σας. Βεβαίως. Τα πληκτρολόγια που αναφέρεται προηγουμένως, ανέφερε ο φίλος μου ο Στέλιος. Όταν το πληκτρολόγιο δεν έχει διακριτικά των πλήκτρων, ας πούμε τα επάνω, τα F αυτά, ναι. Πλήκτρα, αν δεν είναι διακεκριμένα, τότε ένας τυφλός πιάνει και σου λέει
Πού βρίσκομαι τώρα εδώ? Ή πρέπει να υπάρχουν οι κοκκίδες στα δύο πλήθρα, στο φι και στο ξι. Ναι. Στο F και στο J. Αν δεν υπάρχουν εκεί πέρα τα διακριτικά, θέλω να πω ότι αυτά είναι απλά μεν, αλλά όταν δεν προσεχθούν να δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν η προσβασιμότητα έχει πολλές μορφές. Ο Φάρος προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει. Δυστυχώς πέσαμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Όπου όλα είναι δυσκολότερα. Των κοινωνικών φορέων που δοκιμάζονται λόγω περικοπών. Και θέλω έτσι να απευθύνω έκκληση να βοηθήσει η πολιτεία και το Φάρο και τους άλλους απαραίτητους κοινωνικούς φορείς, γιατί κοιτάξτε, όταν ένας φορέας λειτουργεί καλά, τότε θα έχουν οι τυφλοί και την εργασία τους. Αν δηλαδή τα εργαστήριά μας, τα προϊόντα τους, τα μπορέσουν και τα δίνουν στις υπηρεσίες όπως και εφαρμοστούν οι νόμοι, πάλι εδώ πέρα άλλη περίπτωση που οι νόμοι δεν εφαρμόζονται, τότε θα δίνουμε και εμείς εργασία σε τυφλούς, τότε θα γίνονται και τα μαθήματα και οι συνοδείες θα γίνονται. Και οι υπολογιστές θα διδάσκονται, θα έχουν τους απαραίτητους υπολογιστές ή τυφλοί που τους εξυπηρετούν πάρα πολύ. Εγώ τώρα που είμαι δικηγόρος, τους νόμους τους βρίσκω μόνος μου. Θέλω να πω, τα έγγραφα, τα δικόγραφα τα γράφω μόνος μου. Τα έγγραφα του Φάρου τα γράφω μόνος μου. Θέλω να πω ότι όταν ένας ανάπηρος αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες, η αναπηρία περιορίζεται κατά πολύ. Και σημασία έχει αυτό, να έχει κάποιος τη σπουδή του, να έχει κάποιος την εργασία του, να έχει κάποιος την κάλυψή του στις καθημερινές του ανάγκες. Όταν τα έχει όλα αυτά και η αναπηρία περιορίζεται και δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημά της. Μπορείς να νιώθεις ότι συμμετέχεις ισότιμα σε μια κοινωνία. Ακριβώς αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε και το δικαιούστε κυρίως. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν θέλουμε, ζητάμε τη βοήθεια, εδώ και η κυρία Γεννάκου σαν Ευρωβουλευτής και η πολιτεία γενικά και η Βουλή που βρισκόμαστε μέσα στο χώρο της. Είστε στο σωστό να χώρο βοηθήσουν και δίπλα στο σωστό άνθρωπο. Το φορέα μας, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, κύριε Κυμπουρόπουλε, όλα οδηγούν στο αίτημα το δικό σας. Για αυτόνομη διαβίωση. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ανεξάρτητη. Εγώ λίγο θα ανεξάρτητη. Διαφωνήσω. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τύφλο. Θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω με μέρη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τύφλωση, για κόφωση, για κινητική αναπηρία, για αστριακές αναπηρίες. Πρέπει να μιλάμε για αναπηρία, κατά τη γνώμη μου. Γιατί όταν διαμερισματοποιούμε, η δύναμή μας που έχουμε μειώνεται. Διαμερισματοποιείται και αυτή. Η διεκδίκηση είναι η εξής, θεωρώ, για το 2000, αυτή που έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό παλιότερα και πλέον πρέπει να μάθουμε και εμείς ως πολίτες ενός κράτους να διεκδικούμε. Η διεκδίκηση είναι για την αναπηρία. Για να μετατραπούμε ότι δεν φταίς εσύ που έχεις κάποια αναπηρία. Δεν φταίει το γονίδιό σου ή το τρακάρισμα που σε άφησε ανάπηρο, που έμεινες ανάπηρος, που έχασες ένα αισθητηριακό σου όργανο. Φταίει η κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο, όπως έχει δομηθεί, που δεν έχει αφήσει το δικαίωμα, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Να είσαι αυτός που είσαι, χωρίς να πρέπει να σε κατηγορούν για αυτό που είσαι. Πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να ανάξει η αντίληψη που βλέπουμε τα πράγματα. Δεν πρέπει να υπάρχει ειδικό σχολείο. Δεν πρέπει να υπάρχουν ειδικοί νόμοι οι οποίοι εντάσσουν τα άτομα με αναπηρία μέσα στην κοινωνία. Πρέπει να υπάρχουν νόμοι οι οποίοι περιλαμβάνουν όλους και οι οποίοι... Να είναι μια παράμετρος και μια πρόνοια στους ήδη υπάρχοντες... Ακριβώς. Ακριβώς. Μακάρι να γινόταν έτσι. Δεν είναι ειδικοί νόμοι για ειδικούς ανθρώπους αυτό. Συμφωνώ. Άμα όμως δεν βάλει. Μακάρι να γινόταν, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά όμως δεν μπορούμε να το ζητάμε απλά. Πρέπει να το διεκδικήσουμε και αυτό το πράγμα. Πρέπει να διεκδικήσουμε ότι τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί αν μείνουμε μόνο στο τι έχουμε και στο τι μπορούμε να κάνουμε, δεν θα κατακτήσουμε ποτέ το καλύτερο. Πρέπει λοιπόν να φύγουμε από το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας. Φταίει ο ανάπηρος. Έχει αναπηρία. Και πρέπει να πάμε στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Φταίει η δόμηση και η δημιουργία της κοινωνίας. Έτσι όπως έχει φτιαχτεί.
Υπάρχουν πολλές αδικίες στον κόσμο, κύριε Κυμπουρόπουλε. Αιώνες τώρα, μαθηρίδες τώρα. Το ποιο φταίει, και, όπως είπε και η κυρία, όπως είπε η κυρία. Θέλω να πω ότι δυστυχώς οι πλειοψηφίες, ας πούμε ότι δεν έχουν αναπηρίες, τουλάχιστον διακριτές, έχουν επιβάλει το δικό τους δίκαιο, που είναι των πολλών. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, ότι οι πολλοί επιβάλλουν τις δικές τους προτεραιότητες. Όντας όμως το 2013 και έχοντας την τεχνολογία στο μέρος μας, σίγουρα είναι μεγάλο έγνο. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και να δείξουμε παρουσία. Να δείξουμε και εμείς ότι μπορούμε. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να περιοριζόμαστε σε ένα σπίτι, σε ένα χώρο που μας το θέτει η κοινωνία. Ας είναι δύσκολο το πεζοδρόμιο, τα άτομα με αναπηρία πρέπει να βγουν, πρέπει να δυσκολευτούν. Μπορεί να ακούγεται λίγο εξτρεμιστικό αυτό που λέω, αλλά για να δείξουμε παρουσία. Να γίνει και προφανές το πρόβλημα. Να γίνει και αυτό λίγο εύκολο, δεν το καταλαβαίνουμε. Ξέρετε κάτι, στο εξωτερικό, δεν διεκδικήθηκαν, δεν άλλαξαν τα πράγματα. Αυτόματα. Και μαγικό τρόπο. Μόνο και μόνο, γεια σας, είμαστε εδώ. Τα άτομα που ήθελαν την αλλαγή βγήκαν έξω ουσιαστικά και διεκδίκησαν μια ισότητα και μια αποδοχή της αδιαφορετικότητας μέσα στην κοινωνία. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η ευρωπαϊκή σας εμπειρία, αφού είστε και συντονιστής για το θέμα. Η ευρωπαϊκή μου εμπειρία είναι η εξής. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά δεν μπορώ να πούμε όλα είναι καλά. Αλλά τα προβλήματα είναι μειωμένα. Στην Ευρώπη και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από Σουηδία, Δανία, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, υπάρχει αυτή η φιλοσοφία που λέμε ανεξάρτητη διαβίωση. Μέσα στα όλα τα που υποστηρίζει η φιλοσοφία της ανεξάρτητης διαβίωσης, και το κεντρικό είναι ότι το άτομο με αναπηρία είναι αυτός που διαχειρίζεται τη ζωή του και είναι ο μόνος που μπορεί να ξέρει τι θέλει, πότε το θέλει και να το κάνει όταν το θέλει. Μέσα σε όλα αυτά υποστηρίζεται και την ισότητα στην εκπαίδευση, την ισότητα στην εργασία. Ένα πολύ βασικό, την αποϊδρυματοποίηση, τα άτομα με αναπηρία να βγουν έξω από τα ιδρύματα που, όπως είπατε προηγουμένως, πλέον δεν χρηματοδοτούνται 400 προνοιακά ιδρύματα, καλά κάνουν και δεν χρηματοδοτούνται, αλλά καλά κάνουν σε μια άλλη κοινωνία η οποία θα έπρεπε αυτά τα 300 ιδρύματα που δεν χρηματοδοτούνται να χρηματοδοτούνται τα άτομα που θα έμεναν μέσα. Εσείς δηλαδή αφισβητείτε τη λειτουργία συγκεκριμένων θεσμών που ασχολούνται με συγκεκριμένες ομάδες. Θέλετε τα άτομα με αναπηρία να συμμετάσχουν ισότιμα στη ζωή. Όπως γίνεται στο εξωτερικό. Όπως γίνεται που είναι η πολιτική. Και κλείσουν και τα. Όχι, είπα ότι η πολιτική σύγχρονη θα έπρεπε να είναι να δομηθούν τα πράγματα έτσι ώστε να δημιουργηθεί στρατηγική, έτσι ώστε τα χρήματα που χορηγούνται για ιδρυματοποίηση, τα χρήματα αυτά να χορηγούνται για κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία. Προσωπικά στα συγκεκριμένα και όχι σε ιδρύματα. Αυτή είναι η πολιτική, η σύγχρονη, που υποστηρίζεται από τα άτομα που έχουν την αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη και στα κράτη εκτός μέλης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας ρωτήσω και ένα βασικό ακόμα είναι για να υποστηριχθεί αυτή η δομή, είναι το ζήτημα των προσωπικών βοηθών. Προσωπική βοηθή είναι άνθρωποι που στηρίζουν και κάνουν όσα ένα άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να κάνει όταν υπάρχει μια αναπηρία. Όπως εγώ να κινηθώ, να γράψω, να κάνω την καθημερινότητά μου, όπως οι τυφλοί να μεταφερθούν, όπως οι κοφοί, παραδείγματος χάρη, να έχουν να συνεννοηθούν. Αυτό το θέμα που ακριβώς. Αυτό δεν αφορά την κόφωση, την τύφλωση, την κινητική αναπηρία, αφορά την αναπηρία. Έτσι λοιπόν η πολιτική των ατόμων με αναπηρία σε μια Ελλάδα του 2013 που έχει προβλήματα δεν θα έπρεπε να είναι διαμερισματοποιημένη, θα έπρεπε να είναι ενωτική,
και να αφορά την αναπηρία όσων εδώ. Τα επιμέρους μπορούν να βρεθούν, πιστεύω. Η καλή εκδοχή για τη διαμερισματοποίηση είναι ότι εξειδικεύεις για να μπορέσεις να λύσεις και συνολικά παράλληλα μπορείς να αρμονίζεις τις πολιτικές. Δηλαδή, όπως εσείς σπουδάσατε και θελήσατε να ειδικευθείτε στην ψυχιατρική και όχι σε όλη την ιατρική, γιατί είναι και αδύνατον, ίσως με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτόν τον λόγο όμως, οι χώρες έκαναν. Συμφωνώ, όταν όμως μιλάμε για ιατρική, οι ιατροί διεκδικούν όλοι μαζί. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο. Ναι, αυτό, αλλά όταν μιλάμε για αναπηρία, να διεκδικούν όλοι μαζί ανάπηροι. Συμφωνώ μαζί σας. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό. Σε όλες τις ομάδες των ανθρώπων. Η αφετηρία και το αποτέλεσμα πρέπει, είναι ίδια. Ότι υπάρχουν οι ανάγκες και πρέπει να λυθούν οι ανάγκες. Αλλά σίγουρα χρειάζεται κάποια εξειδίκευση, γιατί αλλιώς είναι η μετακίνηση για μένα, αλλιώς είναι για ένα κοφό. Όπως και να το κάνουμε, εκεί υπάρχει διαφορά. Ναι. Εγώ θεωρώ όμως ότι πρέπει να υπάρχει και να υπάρχουν και οι φορείς, ώστε να αντιμετωπίζουν, να μπορούν να καλύψουν λίγο. Γιατί αν τα δούμε μόνο μεμονωμένα, τότε δεν ξέρω αν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και κάποια αυτό προβλήματα. Στέλιο, εδώ λίγο. Εγώ σας δω ότι είναι υγιής η διαφωνία. Μπορεί να φέρει μια καλύτερη ακόμη γνώμη, μια καλύτερη λύση. Η διαφωνία φαίνει. Γιατί πρέπει κάπου να απευθυνθεί. Και ξέρετε, στην Αγγλία υπάρχει το Royal National Institute που μπορεί κανείς εκεί, και στη Γερμανία το ίδρυμα εκεί στο Marburg. Δηλαδή δεν μπορείς να αποκλείσεις να υπάρχουν οι φορείς. Εκεί θα βρεις τον ειδικό. Άλλο οι φορείς και άλλο η πρακτική του φορέα, η πραγμάτωση αυτού. Ο φορέας πάντα πρέπει να υπάρχει. Αλλά αυτό ο φορέας εξαρτάται τη διαφορετικότητα της φιλοσοφίας που φέρνει. Επιτρέπετε. Η νέα τεχνολογία και η κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης είναι η μεγαλύτερη επανάσταση των αιώνων υπέρ των αδυνάτων, αυτών που έχουν ανάγκη αλληλεγγύες και υπέρ των φτωχών. Είναι ένα εξαιρετικό μέσο. Όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Εμείς στο Υπουργείο Παιδείας, για τα άτομα που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία, γιατί καλή είναι η θεωρία ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ειδικά σχολεία, αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από ειδικά σχολεία. Δεν μπορούν μέσα στη γενικότερη τάξη. Για να αντιμετωπιστούν καλύτερα, εννοείται. Εκεί που είχαμε μαθησιακές και άλλες δυσκολίες, είχαμε δώσει 1.400 παράλληλες στηρίξεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα στην τάξη μπαίνει άλλος ένας δάσκαλος που είναι μόνο για ένα παιδί που είναι στην τάξη, το οποίο είχε τεράστιο κόστος. Είχαμε 1.400 παράλληλες στηρίξεις και με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα προμηθευθήκαμε υπολογιστές, οι οποίοι ήταν ανάλογοι της αναπηρίας του καθενός, οι οποίοι ήταν πανάκριβοι υπολογιστές. Τώρα, τα προγράμματα, το software, βεβαίως μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μία από τις ιδέες, αυτό που ελέγχθη πριν από την κυρία Κισίδου, μία από τις ιδέες είναι αυτή. Να υπάρχει δηλαδή στην ουσία ένα κέντρο, το οποίο θα κάνει τη διανομή της πληροφορίας ή της γνώσης ή θα δίνει τις οδηγίες, για να μην είναι κανείς άμυρος της πραγματικότητας, αλλά και να μπορεί να αξιοποιήσει τις ικανότητές του. Οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις οξύνονται λόγω της αναπηρίας. Άλλες πνευματικές και τα λοιπά ικανότητες. Γιατί απομονώνεσαι και έχουν τεράστια σημασία. Επομένως, η νέα τεχνολογία είναι ό,τι καλύτερο για να βγουν ακριβώς, για να μετέχουν κοινωνικά αλλά και οικονομικά. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Να πω μόνο μία μικρή παρατήρηση. Τα ειδικά, εγώ θα πω πάλι τι γίνεται στο εξωτερικό. Τα ειδικά σχολεία έχουν σταματήσει να υφίστανται ως έννοιες. Υπάρχουν σε πολύ ειδικές κατηγορίες. Και τα παιδιά αυτά που έχουν την ανάγκη των ειδικών, όπως τη θεωρούμε σήμερα εμείς στην Ελλάδα, έχουν ενταχθεί μέσα στο κανονικό σχολείο. Και γίνεται αυτό. Είναι η ενσωμάτωση. Εξαρτάται από το είδος της αναπηρίας. Δεν μπορούν οι πάντες να ενταχθούν. Δεν μπορούν όλοι να πάνε παντού. Μπορούν όμως οι περισσότεροι να πάνε. Από αυτούς που σήμερα έχουμε εντάξει. Και έπειτα η θεωρία περί του ποιος φταίει, κύριε Κυμπουρόπουλε. Επιτρέψτε μου να σας πω. Η θεωρία του. Κανείς δεν νομίζει στην κοινωνία ότι φταίει. Κανείς δεν είπε ότι φταίμε. Ούτε η θεωρία ότι φταίει η κοινωνία. Με συγχωρείτε. Τι θα πει φταίει η κοινωνία? Αυτό τι είδους κισμέτ είναι ότι φταίει για όλα η κοινωνία?
Όχι. Δεν φταίει. Φταίει η δόμηση της κοινωνίας. Αλλά οφείλει. Η δόμηση της κοινωνίας, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Η δόμηση της κοινωνίας δεν μπορεί να είναι ισοπεδωτική. Μπορεί να προσφέρει ισότιμη πρόσβαση, αλλά δεν μπορεί να είναι ισοπεδωτική. Να, γιατί και η νόμη δηλαδή, χρειάζεται. Και η δική νόμη χρειάζεται. Κάτι. Δεν μπορεί να ισχυριστείτε ότι έχει την ίδια πρόσβαση στην κοινωνία ένα άτομο με ένα IQ χ και ένα άτομο με ένα IQ το μισό από αυτό. Πώς θα γίνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε μέσα στα πλαίσια του ρεαλισμού και της λογικής, αν θέλουμε να πετύχουμε πράγματα. Συμφωνώ, αλλά πρέπει όμως να έχουμε ένα μοντέλο έτσι ώστε να εντάσσονται όλοι. Να μην σπεριορίζουμε. Λόγος, να μην αποκλείει κανέναν τον μοντέλο. Να, γιατί όμως και οι ειδικοί νόμοι χρειάζονται. Αλλά κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει κάποιον που είναι ικανότερος να τρέξει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Όχι. Αυτό δεν μπορείτε να το εμποδίσετε. Φυσικά και όχι. Λοιπόν, καθαρά για λόγους οικονομίας χρόνου, πρέπει να σταματήσω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ξεκινήσατε. Ήθελα να σας ρωτήσω όλους, θα έχετε ταξιδέψει, καλά, εσείς σίγουρα ταξιδεύετε κάθε εβδομάδα, κυρία Γιαννάκου, στο εξωτερικό. Σε ποια χώρα νιώσατε πιο άνετα ή σε ποια πόλη? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περισσότερες, ειδικά πρωτεύουσες της, είναι προσβάσιμες. Για εσάς, και εσείς ταξιδεύετε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Οι χώρες όπως η Γερμανία είναι πολύ βολικές. Και το 2013 το Βερολίνο πήρε το βραβείο, ξέρετε. Ναι, είναι μεγάλο το Βερολίνο βέβαια, αλλά γενικά οι πόλεις της Γερμανίας δομήθηκαν με προοπτική των 300 περίπου χιλιάδων κατοίκων και είναι σε αρκετά μεγάλη έκταση και έτσι είναι... Να το μυστικό που λέγαμε, να μην υπάρχει στενότητα. Είναι πάρα πολύ βολικές πόλεις, αλλά και αλλού. Δηλαδή στις βόρειες χώρες, στη Σουηδία και τα λοιπά, και σε επαρχιακές πόλεις της Γαλλίας. Λέω τη Γερμανία και την Ελβετία βέβαια ως πρότυπο, γιατί είναι πιο soft, πιο μαλακός ο τρόπος που έχουν δομηθεί. Οι ρυθμοί είναι ίσως και πιο... Είναι πιο πειθαρχημένος τρόπος ζωής. Είναι αυτό. Και αυτό βοηθάει στον προγραμματισμό ενός ατόμου με αναπηρία, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα κάνει πιο καλό προγραμματισμό από αυτόν που δεν έχει αναπηρία, γιατί ξέρει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει περισσότερα προβλήματα. Λοιπόν, θέλω με την καταπληκτική τεχνολογία, την πενέψαμε αρκετά, να ταξιδέψουμε μέχρι την Μπολόνια στην Ιταλία για να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, έναν νέο στην ηλικία άνθρωπο, έναν Έλληνα που ζει εκεί. Πόσα χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε? Από το 99, όταν δεν ήμουν ακόμα ανάπηρος. Είχα το τύχημα το 2001, το 99 είμαι στην Μπολόνια, είμαι μισός Ιταλός. Και εκεί δεν είναι ότι απλώς ζείτε, είναι ότι δημιουργείτε κιόλας. Είστε επιχειρηματίας, ασχολείστε με το χοδρεμπόριο τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και από ό,τι μαθαίνω είστε εξαιρετικά επιτυχημένος. Πείτε μου όμως πώς είναι η ζωή εκεί συνολικά. Ας αρχίσουμε από τα απλά, από τη μετακίνηση. Κύριε Παπαδόπουλε, αν θέλετε πείτε μας ποια ακριβώς είναι η αναπηρία σας. Εγώ είμαι τετραπληγικός. Έσπασα τον πέμπτο αυχενικό σπόνδυλο. Οπότε έχω προβλήματα και στα χέρια, στα δάχτυλα και στα πόδια. Δεν έχω αίσθηση ούτε από το λαιμό και κάτω, δεν αισθάνομαι. Και δεν έχω με πολλές δυσκολίες στην κίνηση. Όταν το 2001 είχα το ατύχημα, το είχα στην Κρήτη στην Ελλάδα. Έκανα την εγχείρηση στην Ελλάδα και μεταφέρθηκα μετά από 20 μέρες στην Ιταλία, γιατί στην Ιταλία στην Ελλάδα δεν υπήρχαν κέντρα για μειοτυφυσιοθεραπεία. Στην Ιταλία υπήρχαν κάποια πολύ εξελιγμένα κέντρα για τη φυσιοθεραπεία που με βοήθησαν να κατακτήσω κάποιες ανεξαρτησίες τουλάχιστον για τη ζωή μου. Όταν παθαίνεις ένα ατύχημα σαν το δικό μου, χρειάζεται χρόνια για να καταφέρεις να φτάσεις σε ένα, τουλάχιστον για μένα, ανεκτό επίπεδο ανεξαρτησίας. Πόσο σας βοήθησε το ότι ζείτε σε αυτή την πόλη που ζείτε? Η Μπολόνια είναι μια πόλη η οποία είναι αρκετά εύκολη για να γυρίζεις με το καροτσάκι, είναι γεγονός. Όταν έρχομαι στην Αθήνα απελπίζομαι.
από αυτή την άποψη. Δεν ήθελα να ζήσω πριν την αναπηρία και μετά που έγινε ανάπηρος. Καταλαβαίνω τις τρομερές δυσκολίες που ένας Αθηναίος ανάπηρος μπορεί να αντιμετωπίσει. Εδώ πέρα δεν έχω τόσες δυσκολίες. Η Ιταλία δεν είναι ούτε ένας παραδοσιακός χώρος όπως είναι η Ελβετία ή η Γερμανία, αλλά τουλάχιστον έχει κάποιο, ειδικά στον Βορρά, υπάρχει ένας μεγαλύτερος σεβασμός. Και ήθελα να δώσω σημασία σε αυτό το μέρος, στον σεβασμό που πρέπει να έχουν οι συνάνθρωποι προς τους ανάπηρους. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι πριν το 2001 δεν είχα σκεφτεί τι μπορεί να είμαι ανάπηρος εγώ. Δεν μου είχε συμβεί ποτέ να δω έναν άνθρωπο σε καροτσάκι και να πω «μπορεί να συμβεί σε μένα». Μετά το κατάλαβα, ότι όμως είναι έτσι που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Απέχει δευτερόλεπτα, ξέρετε, να μεταφερθείς από τη μία κατάσταση στην άλλη. Ποιος το σκέφτεται. Ναι. Είναι ακριβώς έτσι. Και ο σεβασμός που πρέπει να έχει ο συνάνθρωπος είναι εξαιρετικά σημαντικός. Το να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου πάνω στο πεζοδρόμιο ή το να παρκάρεις εκεί πέρα που το καροτσάκι πρέπει να περάσει ή εκεί πέρα που ο δρόμος των τυφλών περνάει. Είσαι με τη μοτοσικλέτα πάνω στο πεζοδρόμιο, με κανονική ταχύτητα. Το ζω κάθε μέρα στα πεζοδρόμια της Λεωφόρου Αμαλίας και θέλω να το καταγγείλω και επισήμως. Μια πολλωστή φορά από αυτή την εκπομπή, αλλά... Ναι. Οπότε όταν μιλάμε για την κοινωνία, μιλάμε για την κουλτούρα. Όταν ο κύριος Στέλιος λέει ότι φταίει και η κοινωνία, για μένα φταίει η κουλτούρα του Έλληνα που δυστυχώς δεν καταλαβαίνει και δεν είναι ευαίσθητος σε αυτά τα πράγματα. Ο Γερμανός μπορεί να είναι πιο κρύος σαν άνθρωπος, μπορεί να έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Έλληνα, αλλά κάποια πράγματα τα σέβεται. Και άμα δεν τα σέβεται αυτός, έχει μια κοινωνία που θα τον αναγκάσει να τα σέβεται. Στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει. Και υπάρχει λιγότερο από τη Γερμανία στην Ιταλία. Οπότε θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέχουμε εμείς σαν κοινωνία να είμαστε ευαίσθητοι προς τις αναπηρίες. Παδόπουλε, πείτε μου κάτι από την καθημερινότητά σας ή δύο-τρία πράγματα, τέλος πάντων, βασικά που για εσάς δείχνουν το σεβασμό της πόλης τουλάχιστον στην οποία ζείτε, γιατί δεν είναι όλη η Ιταλία ίδια, της Μπολόνιας προς το πρόσωπό σας και προς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικά, για αρχή. Μπορώ να πω ας πούμε, ότι τα ξενοδοχεία στη Ρώμη, έχουμε μεγάλες δυσκολίες τα ξενοδοχεία στη Ρώμη όταν ταξιδεύω για δουλειά. Να βρω ξενοδοχεία πραγματικά που να έχουν μπάνια για ανάπηρους ή να βγω στην Πολώνια, εδώ πέρα στην Πολώνια και να βρω έναν χώρο όπου το μπάνιο να είναι ok για μένα, να προβλέπει ότι χρειάζεται κάποια χώρη συγκεκριμένα για να γίνεται το καροτσάκι και να φτάνω εκεί πέρα χωρίς να πρέπει να περάσω από σκαλοπάτια. Στη Ρώμη είναι κάτι αδύνατον αυτό το πράγμα, ενώ στην Πολώνια είναι κάτι που είναι πολύ άνετα, μπορώ να βρω χώρος όπου μπορώ να πάω στην τουαλέτα. Είναι κάτι πολύ απλό, αλλά δεν είναι έτσι παντού. Ένα άλλο σημείο στην Πολώνια είναι ότι ναι, οι Ιταλοί δεν παρκάρουν ποτέ σχεδόν στα πάρκινγκ των αναπήρων. Οπότε εγώ θα φτάσω στο μέρος που θέλω και θα βρω το πάρκινγκ ελεύθερο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα να μην πρέπει να κάνω ένα χιλιόμετρο, να μην πρέπει να αντιμετωπίσω δυσκολίες για να φτάσω εκεί πέρα που θέλω. Τέλος, ως άνθρωπος που επιχειρείτε σε αυτή τη χώρα, που έχετε τη δική σας επιχείρηση, σε αυτή την πόλη, θα το περιορίσω πάλι, τι ήταν αυτό που σας βοήθησε ιδιαίτερα? Η οικογένειά μου και οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα μου, αυτό πρέπει να πω, ότι είναι αυτό που με βοήθησε. Η πολιτεία συμμερίζεται ως ένα σημείο τις δυσκολίες που έχω, αλλά από εκεί και πέρα είναι ο άνθρωπος που αλλάζει τα πράγματα. Πολύ δίκιο. Όλα είναι ανθρωποκεντρικά. Και νομίζω το είπε ο κύριος Κυμπουρόπουλος αρκετές φορές. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύνδεση που είχαμε. Καλή συνέχεια σε όλα. Νομίζω θίξαμε τα περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε να θίξουμε σε μία ώρα. Αυτό ήταν όλο που είχαμε. Νομίζω για όλους μας
την από εδώ πλευρά, ίσως περισσότερο, χρειάζεται πολύ, πολύ στοχασμός πάνω σε όσα ακούσαμε. Είναι ωραίο να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Πρέπει, το οφείλεις. Και όσο για την πολιτική τάξη, τα ξέρεις τα καθήκοντα. Αυτό το τελευταίο που ελέγχθη είναι σωστό, ότι η κουλτούρα... καταρχήν, δεν είμαστε ευγενής λαός. Εγώ θα σας πω κάτι, τώρα πηγαίνοντας έξω και γυρνώντας. Έχω ένα άτομο που με συνοδεύει, γιατί με βοηθάει σε διάφορα πράγματα. Πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι καθοδόν μέσα στο αεροδρόμιο ή και έξω που προσφέρονται να βοηθήσουν. Δηλαδή να κρατήσουν τη βαλίτσα, να κάνουν κάτι. Και στην αρχή εκπλησόταν η συνοδός μου και έλεγε όχι, όχι, ευχαριστώ. Της λέω, μη λες όχι. Άφησε τους ανθρώπους να σε βοηθήσουν, δεν χάλασε ο κόσμος. Και αυτό είναι τόσο έντονο και παντού και μέσα στο κοινοβούλιο και στο ασανσέρ και όπου αλλού θέλετε. Αυτό δεν υπάρχει εδώ. Δηλαδή, αν εδώ, προσέξτε, μέσα στον κεντρικό δρόμο στις Βρυξέλλες που περνάει και τραμ, σταματάει το τραμ και τα αυτοκίνητα για να περάσει το δρόμο πεζός και αν είναι ανάπηρος. Δεν το συζητάμε ότι έχουν όλοι κοκαλώσει. Εδώ αν τολμήσεις να καθυστερήσεις λίγο, αρχίζουν και κορνάρουν από πίσω τα αυτοκίνητα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Η διαφορά κουλτούρας είναι πολύ μεγάλη, μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και σε αυτό τον εξευρωπαϊσμό δεν τον έχουμε πετύχει. Μόνο που η κουλτούρα κατακτιέται. Δεν, κανείς δεν γεννήθηκε με κουλτούρα. Όλοι μαζί τη φτιάχνουμε την κουλτούρα. Κανείς... Αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια. Συμφωνώ, αυτό σημαίνει, αυτό συγγνώμη που θα το πω, παιδεία. Παιδεία. Πρέπει να διαμορφώσουμε την παιδεία. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Η παιδεία δεν προέρχεται. Προέρχεται καταρχήν από την οικογένεια. Η παιδεία δεν προέρχεται μόνο από το σχολείο. Το σχολείο κάνει εκπαίδευση και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Η έννοια της παιδείας είναι πολύ ευρύτερη, προέρχεται από την οικογένεια, προέρχεται από τις συντροφιές, από την κοινωνία κτλ. Επομένως, ακόμη και αν φτιάξετε το πιο πρότυπο σύστημα εκπαίδευσης και διαθέσετε όσα χρήματα θέλετε, εάν το υπόλοιπο κομμάτι δεν λειτουργεί, ούτε αυτό θα λειτουργήσει. Θα συμφωνήσω, πρωτού γίνουμε μαθητές, είμαστε παιδιά και βλέπουμε τον παράδειγμα των γονιών μας. Έχετε πολύ δίκιο, κυρία, για να άκουσα αυτό. Θα ήθελα να πω μόνο δύο λέξεις, ότι εγώ επειδή, γενικά οι τυφλοί, επειδή χρειαζόμαστε έτσι κάποια βοήθεια... Τη βλέπω να σας παρέχετε στο μετρό πάντως, το σκεφτόμουν αυτό που λέγατε, κυρία. Μας βοηθούν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω, εντάξει, κάποιοι δεν ξέρουν, αλλά είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που μας βοηθούν και μας περνάνε απέναντι... Και το μετρό, βέβαια, εκεί οι εργαζόμενοι στο μετρό να μας βοηθήσουν. Όχι, μιλώ για τους συνεπιβάτες. Οι συνεπιβάτες πάντοτε. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Ποτέ δεν κατέβηκα από το μετρό και να μην με πιάσει κάποιος να με βοηθήσει να ανέβω επάνω. Δηλαδή, πραγματικά ευχαριστώ τον κόσμο που μας συμπαραστέκεται και που μας βοηθάει. Μία τελευταία λέξη από την κυρία Γκουριδάκη. Τώρα, θυμήθηκα κάτι και ήθελα να το προσθέσω. Στο Εθνικό Ίδρυμα Κοφών έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα παιδιά έχουν λιγοστέψει. Έχουν πάει σε άλλα σχολεία και το Εθνικό Ίδρυμα Κοφών πραγματικά έχει ερημώσει από παιδιά, δηλαδή από το σκοπό που έχει ιδρυθεί. Και λέμε ότι πρέπει να έρθουν παιδάκια να εκπαιδευτούν, να κάνουν λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία. Αυτές όλες τους ολιστικούς τρόπους της εκπαίδευσης που μόνο το Εθνικό Ίδρυμα Κοφών αυτή τη στιγμή παρέχει. Βέβαια. Είναι αυτό που λέμε να ενισχυθούν να ενισχυθούν αυτοί. Όλοι αυτοί οι φορείς, γιατί δεν πρέπει να κλείσουν οι φορείς αυτές των ατόμων αναπηρία. Είναι αυτό που ακριβώς που είπα και εγώ, να ενισχυθούν. Να έρθουν ακόμη και να συγχωνευτούν δράσεις που γίνονται σε άλλους φορείς. Θέλουμε παράλληλη διερμηνία, επικοινωνία. Ναι. Να μπορέσουν να γίνουν ανοιχτοί οι ορίζοντές μας. Να επικοινωνήσουμε.
να μην αφήσουμε στο περιθώριο τις οικογένειες και κλειστούμε πίσω από πόρτες όπου μόνο εμείς οι κοφοί μεταξύ μας θα επικοινωνούμε. Να υπάρχει μια συνεχόμενη και αδιάκοπτη συνεργασία με τις οικογένειες. Πολλές φορές αυτό το λάθος των γονέων να κλείνονται μέσα στα σπίτια τους και μέσα στο μικρό κοσμό τους, αυτό δημιουργεί έτερα προβλήματα, γεννάει έτερα προβλήματα στα κοφά άτομα. Πρέπει να υποστηριχτούν δράσεις οι οποίες είναι στη σωστή κατεύθυνση, να ενισχυθούν και να ενδυναμωθούν. Να μην βουλιάξουν αυτές οι δράσεις μας και να ανθίσουν. Να προσθέσω τη δική μου ευχή στο να γίνουν πράξη όλα αυτά που διεκδικείτε, εύχεστε, πονάτε για αυτά γιατί είναι η ζωή σας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και εσάς κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω θα σας ξεχωρίσω λίγο, αν θέλετε, από την ομάδα των Ευρωβουλευτών για να πω ότι αν είναι σκληρή και γεμάτη η ζωή ενός Ευρωβουλευτή, η δική σας είναι διπλά και τριπλά και να σας συγχαρώ αν θέλετε δημοσίως γι' αυτό που τα καταφέρνετε όλα και να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.